και πάση στη συντρίς το ήμουν αδελφό την προσία. Του έθνους ημών, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα στρατών. Των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού, των εργαζομένων κοπιώτων προσφερόντων και ψαλόντων εν αυτών. Ημών των προσεδιολόγους αιτίας αποληφθέντων εν αυτής. Τον εν ανάγκη, θλίψη, περιστάση, ασθενεία, έμπεια, ανεργία, μικρά δουλεία και παλιοτρόπους δοκιμαζομένων αδελφών ημών, ιδία δε πάντων των πυροπαθών αδελφών ημών. Των μακαρίων και έτοιμων πιτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών και του Ιερού Ναοτού, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση υπάλλεται και επεσυράτων, των και κοιμημένων ενωρητών, των και κοιμημένων ιερέων, των ιερατευσάτων εν τη ενωρία τάφη, όν τα ονόματα ενημονεύσαμεν εν τη Θεία και ιεραποθέσει ζώτονται και κοιμημένων, και όν έθνος κατά διάνοια να αυτοκοιμονέν, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία στην κοινωνική μας ζωή και γενικότερα στο περιγυρό μας, έρχεται η Αγία Παρασκευή
Παρασκευή με το παράδειγμά της, με τη ζωή της, με την έμεση διδασκαλία της, να μας πει ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι η λύση για να ξεφύγουμε από τα δεινά και να αλλάξουμε τα πάντα μας το καλύτερο. Και αυτός ο τρόπος, τον οποίο μας το παρουσιάζει τη ζωή της, δεν είναι άλλος από την αγιότητα. Εν πολλοί δεν μας λένε οι άλλοι μόνο, για να μην είμαι απόλυτος. Αυτό το οποίο υπάρχει πρόβλημα και από μέσα μας ξεκινάει το αρνητικό είναι το ότι αφήνουμε μέσα μας να κυριαρχεί το κακό, να κυριαρχεί το άσχημα, να κυριαρχεί η αμαρτία, να κυριαρχεί αυτό το οποίο δεν αρέσει στον Θεό. Όταν όμως στη ζωή μας έρθει αυτή η εσωτερική αλλαγή, έρθει η χάρη του Θεού και πρώτα καθαρίσει ο καθένας από εμάς τον εαυτό, καθαρίσει τον έσω άνθρωπο από αυτά τα αρνητικά που έχει, που μπορεί να είναι η ζήλια, μπορεί να είναι ο φθόνος, μπορεί να είναι η κακία, μπορεί να είναι η απιστία, μπορεί να είναι το κάθε, να μην αναφέρω τώρα όλα αυτά τα άσχημα και νομίζω και με αυτά και τα αυτιά μας ακόμα, όταν ο καθένας μας αποφασίσει ότι αυτό που του ταιριάζει δεν είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι το αγαθό, η παρουσία του Θεού, τότε αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα μέσα μας. Και αφού αλλάξουν μέσα μας, θα ξεκινήσουν και θα αλλάξουν υποχρεωτικά και έξω. Έλεγε ένας μεγάλος Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώ, λέει, εάν θες να αλλάξει ο κόσμος, άλλαξε τον εαυτό σου. Γίνε Άγιος και χιλιάδες ψυχές γύρω σου θα αγιάσουν. Και όλος ο κόσμος θα αγιάσει. Όλος ο κόσμος θα αλλάξει. Αλλάζουμε το μέσα μας και πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε και το έξω μας με ανέμακτο τρόπο, αβίαστα, χωρίς μεγάλο κόπο. Με αυτό το παράδειγμά μας, όπως έκανε η Αγία Παρασκευή, και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι να μοιάσουμε στον Θεό, στην Αγία και σε όλους τους Αγίους, στην αγάπη τους. Στην αγάπη τους για όλους και για όλα. Τότε μέσα μας κυριαρχήσει αυτή η αγάπη για τον Θεό. Κυριαρχήσει η αγάπη για τον συνάδελφο. Κυριαρχήσει η αγάπη για τη φύση και για τα δημιουργήματα του Θεού. Τότε πραγματικά εμείς από τώρα ζούμε αυτή την παραδεισένια ζωή. Την όμορφη ζωή και γύρω μας αλλάζουν. Γιατί η αγάπη, γιατί η χάρη του Θεού έρχεται με την προσωπική μας προσπάθεια του καθενός, φροντίζοντας ο καθένας μας με την προσευχή του να ζητάει να έρθει η χάρη του Θεού. Ο καθένας από εμάς να προσεύχεται και να κοιτάζει τα σφαλματά του, να κοιτάζει μέσα του, να αναγνωρίζει τα κρίματά του, τις αδυναμίες του, να ζητάει από τον Θεό να τον συγχωρήσει και να παρακαλεί να έρθει η χάρη του Θεού να τον απαλλάξει και να φέρει τα καλά μέσα. Έρχεται αυτή η χάρη του Θεού μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τι όμορφο πράγμα που σας βλέπω σήμερα όλους εδώ πέρα, μέσα στον ναό και να τιμούμε την Αγία, μεγάλη λειτουργία. Αλλά όμως η Θεία Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία τελείται κάθε Κυριακή. Έτσι πρέπει να είναι ο ναός και τις Κυριακές. Εάν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε από τον δύσκολο τόπο και από τον δύσκολο κόσμο, να τον αλλάξουμε ερχόμενοι, να αλλάξουμε ο καθένας τον εαυτό, να αποκτήσουμε τον Θεό μέσα μας, να αποκτήσουμε την αγάπη, και τότε πραγματικά ξέρετε τι θα γίνει. Να μην πω μεγάλα πράγματα. Όταν αλλάξουμε τον εαυτό μας και θα προχωράμε στον δρόμο και θα δω τον άλλον με τον οποίο τον βλέπω και θυμάμαι κάποια πράγματα που με χωρίζουν, κάποια πράγματα που με κάνουν να τον βλέπω με μισό μάτι, τον αλλάξω τον εαυτό μου, θα βάλω στο πρόσωπό μου ένα καρδιακό γνήσιο αληθινό χαμόγελο, θα του πω καλημέρα, θα του πω τι κάνεις. Για αυτόν τον
και θα αρχίσουν να αλλάζουν σιγά σιγά οι διαπροσωπικές σχέσεις. Και όταν αλλάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις της οικογενείας, της γειτονιάς, της πόλης, του χωριού, αναγκαστικά θα αλλάξουν οι αγαπές. Όταν μέσα στην καρδιά μου θα αποκτήσω αυτή την αγάπη για τον Θεό, είναι υποχρεωτικά και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και θα ομορφύνει η ζωή μας. Και όταν έρθει η αγάπη για τον Θεό και έρθει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, θα έρθει υποχρεωτικά και η αγάπη και ο σεβασμός για τα δημιουργήματα του Θεού, για την κτήση μας. Όλο αυτό το δράμα που ζούμε αυτές τις ημέρες δεν είναι τίποτε άλλο παρά δικιά μας απομάκρυνση από το καλό, από το αγαθό και μέσα μας η κυριαρχία του αρνητικού, ώστε κάποιοι άνθρωποι να οδηγούνται στο να καταστρέφουν μόνο στο και να θυσιάζουν στον βωμό του συμφέροντος πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθένα μας. Όταν όμως μέσα μου αλλάξω εγώ, μέσα μου διορθωθώ, μέσα μου αποκτώ την χάρη του Θεού, θα φτάσω σε αυτό το σημείο που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν αποκτήσεις αγάπη για τον Θεό, βέβαια, όταν αποκτήσεις αγάπη για τον συνάνθρωπο, όταν μάθεις να αγαπάς τα δέντρα, όταν μάθεις να αγαπάς τα ζώα, τότε θα γίνεις άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος είναι μόνο ένας. Δεν ξεκινάει απ' έξω, ξεκινάει από μέσα. Και βλέπουμε τους Αγίους, όπως τη σήμερα θυμωμένη Αγία Παρασκευή, να έχουν στην πορεία τους αλλοιωθεί εσωτερικά, να έχουν αποκτήσει αυτή τη χάρη του Θεού μέσα τους και να τον κάνουν αυτό προς τα έξω. Και να γίνονται οι ευεργέτες του κόσμου, να γίνονται οι ευεργέτες των ανθρώπων, να γίνονται οι ευεργέτες της κτήσεως, οι ευεργέτες των άψυχων κτισμάτων, οι ευεργέτες των ζώων, οι ευεργέτες σε όλα. Αυτό τον δρόμο να ακολουθήσουμε. Θα τελειώσω με τα λόγια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος λέει τιμή Αγίου, τιμή μάρτυρος, μίμησης Αγίου. Δηλαδή, εάν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε έναν Άγιο, εάν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε έναν μάρτυρα, η καλύτερη τιμή που μπορούμε να το κάνουμε είναι να τον τιμηθούμε. Και εμείς στην Αγία Παρασκευή ας την τιμούμε με τον καλύτερο τρόπο. Με τον τρόπο που ευαρεστείται και αυτή. Να την μιμηθούμε. Σε αυτή την αγάπη της για τον Θεό. Σε αυτή την αγάπη της για τον συνάδελφο. Σε αυτή την αγάπη της για όλα τα δημιουργήματα. Παίρνοντας μέσα μας στη χάρη του Θεού, την ευλογία του. Γιατί τότε πραγματικά τα πάντα ομορφαίνουν, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα αγιάζονται και ζούμε από τώρα τον Παράδεισο, ζούμε από τώρα την χαρούμενη κατάσταση της παρουσίας του Θεού. Έχουμε όλοι μας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από το νεότερο μέχρι το γενναιότερο, να ζούμε αυτή τη χαρά, να ζούμε αυτή τη χάρη, να ζούμε από τον Παράδεισο και όλοι μας να τιμούμε με αυτόν.